Όπως έχετε καταλάβει, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα κάθε βράδυ στην εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα την τιμητική του έχει ο κύριος Φωτήλας. Με αυτά που είπε για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει ο άνθρωπος την ευθύνη των δημοσίων τοποθετήσεών του και εσείς τον κρίνετε, όπως η κυρία Άννα, η φίλη μας από το κέντρο, όπως η κυρία Τριανταφυλιά από τη Νέα Κηφισιά, η οποία κάνει και χιούμορ να τον πάρει, λέει, το ποτάμι. Το γνωστό να τον πάρει το ποτάμι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Έλλη, από το Νέο Ψυχικό. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Η κυρία Μαρία από τα Μέγαρα, ο κύριος Λευτέρης από το Μαρούσι, η κυρία Ελένη από το Παλαιό Φάλιρο έχει κολλήσει με τον Αντώνη τον Σαμαρά, για τον οποίο λέει, κύριε Δαβέτα, ότι λέει ψέματα, λέει ο κύριος Σαμαράς. Σε τι λέει ψέματα? Σε τι λέει ψέματα ακριβώς τώρα? Η πολιτική, λέει, γενικά κάνει μια τοποθέτηση γενική. Στον πολιτισμό. Είναι ψεύτες, λέει, και δεν συμφωνεί καθόλου με αρκετούς πολιτικούς. Εντάξει, αυτό μπορεί να έχει δίκιο. Βεβαίως. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ο κύριος Τρίγας, ο φίλος μου από Τυχείο, το οποίο το έχω διαβάσει κατ' επανάληψη πάρα πολλά μηνύματα, μου λέει: έχει πολύ καιρό ο κύριος Λιάτσος να μου διαβάσει μηνύματα. Γιατί, λέει, δεν μου διαβάζει τα μηνύματα. Δεν μπορώ κάθε μέρα να διαβάζω όλα τα μηνύματα, αγαπητέ κύριε Ρίγα. Δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα τα μηνύματα κάθε μέρα. Κάνουμε μία επιλογή πάνω την ώρα που γίνεται η συζήτηση. Κάνω μία επιλογή και ό,τι μπορώ διαβάζω. Και για τον κύριο Σκρέκα είναι αρκετά τα μηνύματα. Και για τον κύριο Δαβέτα. Ο κύριος Ανδρέας από τον Άλυμο λέει ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν ένα τέλος και το τέλος, λέει, θα είναι πολύ άσχημο. Ναι, να του πείτε ότι καμία σχέση. Εσείς να το πείτε. Κύριε Ανδρέα, λοιπόν, κύριε Ανδρέα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μόνο που αυτό που πρέπει να κάνετε να καταλάβετε είναι ότι άλλο οι φιλελεύθεροι πολιτική και άλλο είναι νεοφιλελεύθερη. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει να κάνει με μια μορφή ακραίου νέου συντηρισμού, ενώ ο φιλελευθερισμός έχει να κάνει με την ουσία της δημοκρατίας, έχει να κάνει με την ελεύθερη αγορά, με τις ελεύθερες αποφάσεις, με το ελεύθερο πνεύμα και με την υπευθυνότητα. Άρα μην μπερδεύετε τη νεοσυντηρητική ακραία καταστροφική παράταξη και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με αυτή την αντίληψη, μάλιστα, με τις βάσεις του φιλελευθερισμού που είναι η δημοκρατία. Ο κύριος Βασίλης από το κέντρο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά του. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. Λέει: αν μπαίναν στη Βουλή 300 άτομα σαν την Κωνσταντοπούλου, η Ελλάδα δεν θα είχε φτάσει σε αυτά τα χάλια που είναι σήμερα. Κυρία Ελισάβετα από το Περιστέρι, να είστε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ που μας βλέπετε έτσι με τόσο μεγάλη αγάπη. Και λέτε διάφορα σχόλια για τον κύριο Φωτήλα. Δεν θέλω να το διαβάσω το μήνυμα. Σήμερα, κύριε Φωτήλα. Έχετε την τιμητική σας απόψε το βράδυ. Λοιπόν, θα λειτουργήσει θετικά αυτό. Να κάνουμε ένα τελευταίο γύρο. Να κάνουμε ένα τελευταίο γύρο για τη διαπραγμάτευση. Ξεκινάω από τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Ναι, κύριε Λιάτσο, αγαπητέ μου. Μία κουβέντα, γιατί μας παίρνουν 4 λεπτά. Θα μείνω σε αυτά που είπε ο κύριος Καρβούνης, ότι δεν πρέπει να μένουμε στις ψηφίδες. Η λύση πρέπει να είναι συνολική. Και να επαναλάβω αυτό που είπε ο Αλέξανδρος Τσίπρας. Σταθερή, βιώσιμη και μακροπρόθεσμη. Μάλιστα. Αν δηλαδή δεν ξεκαθαριστεί το θέμα της προοπτικής αυτής ακριβώς της συμφωνίας, η οποία δεν θα επαναληφθεί η ίδια συζήτηση και η ίδια ψυχοφθόρα διελκυνιστίδα για μια δόση χωρίς αύριο, ενώ εμείς ζητούμε μια λύση με αύριο, αν δεν λυθεί το ζήτημα αυτό που ανέφερε ως είδηση ο Εμίλιος Ολιάτσος για 50% με κάποιους τρόπους κούρεμα του χρέους, τότε θα είμαστε μετά από 3 μήνες, μετά από 6 μήνες, και δεν το επιδιώκουμε αυτό, στο ίδιο έργο θεατές. Η εξαρτησιογόνος δόση που θα συνδέεται με priorities, με προτεραιότητες, και πάλι θα είναι μια δόση των 5 και 10 δισεκατομμυρίων, μάλιστα, χωρίς να δίνει ουσιαστικά λύση σε ποιο. Αν δεν δοθεί λύση να καταστεί το χρέος βιώσιμο, που και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι πρέπει να είναι βιώσιμο και το στήριξε και το υποστήριξε, όχι με λάθους πολλαπλασιαστές, και γι' αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβει και το δούνο του τις δικές του ευθύνες και όλοι αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν και συγκρότησαν αυτή τη συγκεκριμένη προοπτική, για αυτά που έκαναν στη χώρα, τα καταστροφικά επί 5 χρόνια, που δεν πάει πουθενά, πάει στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Γι' αυτό παλεύουμε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό ζητάμε τους πολίτες να είναι συμμέτοχοι και να βάλουν πλάτες σε αυτή την ιστορία, για να βγούμε πραγματικά σε μια λύση με μακροπρόθεσμη, σταθερή και πραγματικά βιώσιμη προοπτική. Θέλω εδώ να δώσουμε γι' αυτό που λέμε, αν μου επιτρέψεις, Εμίλιε, είναι σημαντικό, δεν το λέει κάποιος Έλληνας, δεν το λέει κάποιος της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης, ο Ερικ Τουσέ,
λέκτορας από το Βέλγιο, επικεφαλής της Επιτροπής για τη ρύθμιση του χρέους στον Τρίτο Κόσμο, που είναι και επικεφαλής στην Επιτροπή για το χρέος, που αναφέρεται σε κάτι το έχουμε ξεχάσει. Δεν είναι και να το συνδέσω με αυτά που έλεγε και ο κύριος Δαβέτας. Συνθήκη Συμφωνία του Λονδίνου 1953. Κούρεμα του χρέους της Γερμανίας και κάνει μία. Σε αυτό το άρθρο, που θέλω δύο μόνο γραμμές να διαβάσω, κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στο τι έγινε το 1953 για τη Γερμανία, που σβήστηκε το χρέος της και της δώσαν τη δυνατότητα ανάσας και προοπτικής, την ίδια ώρα που κάνουν στην Ελλάδα τι. Και εδώ θέλω να το σημειώσω. 11 σημεία αναφέρει. Θα αναφέρω μόνο δύο. Μόνο δύο. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που συνοδεύουν αυτό το σχέδιο και εκείνες που προωθήθηκαν. Που προηγήθηκαν, δεν προωθούν σε τίποτα την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ενώ συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας. Και το δεύτερο σημείο, επιβάλλονται στην Ελλάδα ιδιωτικοποιήσεις υπέρ των ξένων επενδυτών, κυρίως, ενώ στη λύση που δόθηκε στη Γερμανία για το σβήσιμο το χρέος της, ενθαρρυνόταν να ενισχύσει τον έλεγχό της πάνω στους στρατηγικούς τομείς οικονομίας με το δημόσιο τομέα υποπλήρη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Για να δούμε ότι κινούνται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μάλιστα. Κυρία Χρύσα, το Περιστέρι, είμαστε μέλη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το πληρώνουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κύριε Καρβούνη, ετησίως. Πόσα? Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μια συνδρομή την οποία δίνουμε. Δίνουμε μια συνδρομή. Ακριβώς. Και αναλόγως είναι μια ποσότητα. Ο κύριος Τέλης από την Ηλιούπολη, δεν θέλω απάντηση, κύριε Σκρέκα. Λέει να ρωτήσω εσάς, κύριε Σκρέκα, για τις δηλώσεις Μπακογιάννη, Γεωργιάδη κτλ. Θα κλείσουν τα ATM κτλ. Τι γνώμη έχετε, αλλά μην απαντήσετε τώρα, μην μπείτε σε αυτή το. Θα απαντήσω. Πείτε μας κάτι για τη διαπραγμάτευση. Πείτε κάτι καλύτερο για τη διαπραγμάτευση. Παίρνοντας αφορμή καταρχήν από αυτό που είπε και ο Στρατοφύλλης, θέλω να πω το εξής. Ότι ακόμα και αν μας μηδενίσουν το χρέος, άμα συνεχίσουμε να κυβερνούμε αυτή τη χώρα ως πολιτική με τη λογική των προηγούμενων δεκαετιών, τη λογική του κρατισμού, τη δημιουργία ενός υπέρογκου μη παραγωγικού δημοσίου τομέα, τότε είναι βέβαιος ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε το ίδιο και παραπάνω χρέος. Από εκεί και πέρα για το θέμα τη διαπραγμάτευση. Καταρχήν, να ευχηθούμε όλοι να πάει καλά και να ξέρετε, το λέω προσωπικά, και η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν αποτελούσε πρόβλημα για τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία θα βάλει πλάτη για να στηρίξει την Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές, ακόμα και αν έχει πολιτικό κόστος για την ίδια. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, δεν πρέπει όμως να πούμε κάποια πράγματα χωρίς να καταστροφολογώ, κυρίως για να ξυπνήσουμε. Είμαστε ήδη εκτός εκπομπής χρόνου, για να ξυπνήσουμε λίγο τους κυβερνώντες. Είναι 5 μήνες κυβέρνηση, διανύουν το 5ο μήνα κυβέρνησης. Δεν μπορούν να λειτουργούν με τη λογική της αντιπολίτευσης. Πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ποια κυβέρνηση πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Ήδη η καθυστέρηση στην διαπραγμάτευση έχει φέρει κόστος που το πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και θα το πληρώσει με παραπάνω φόρους. Αλλά να σταματήσει εδώ, να πάμε όλοι μαζί. Να στηρίξουμε αυτή τη διαπραγμάτευση, να λύσουμε. Γιατί η επόμενη μέρα, κύριε Χρυσοβελονίκη. Συνενετικός είναι, κύριε. Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φωτήλα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι είπα στην πρωτολογία μου ότι ανησυχώ ιδιαίτερα για το ποιος θα ψηφίσει και ποιος θα στηρίξει και ποιος θα εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία που θα έρθει. Ήρθε το τηλεφώνημα που κάνατε, που σας έκανε ο κ. Μιχελογιαννάκης, να με επιβεβαιώσει τους φόβους μου. Αν είχα χρόνο θα ρωτούσα τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Μην παίρνεις θάρρος εσύ κατευθείαν να πάω να μιλήσεις. Λοιπόν, θα ρωτούσα τον κύριο Τριανταφυλλίδη αν θεωρεί ότι η κίνηση αυτή των 22 όπως είναι βοηθάει αυτή τη στιγμή, πέρα από το τι πιστεύουν. Οι άνθρωποι πιστεύουν αυτό που πιστεύουν. Αν βοηθάει τη συγκεκριμένη στιγμή τον Πρωθυπουργό στο διαπραγματευτικό του έργο. Νομίζω ότι κακά τα ψέματα δεν τον βοηθάει. Από εκεί και πέρα, για να τελειώσω, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ναι, ναι. Ελπίζω να φανείτε προφητικός και η συμφωνία να είναι πρώτων θυρών, όπως φαίνεται ότι μάλλον είναι, και να είναι μια συμφωνία που πράγματι θα εξασφαλίζει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και θα συνοδεύεται από ανάπτυξη. Να είστε καλά. Κυρία Βασιλική, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Κυρία Χρυσοβελόνη. Λοιπόν, ένα πρέπει να ευχηθεί όλος ο πολιτικός ο κόσμος είναι ότι στην αυριανή, εν πάση περιπτώσει, συνάντηση από αυτήν να προκύψει, να υπάρξει μια συμφωνία η οποία θα είναι μακροπρόθεσμη, όπως είπε ο Αλέξανδρος, η οποία θα είναι σταθερή, η οποία θα είναι βιώσιμη και σε κάθε περίπτωση μια συμφωνία που θα είναι συμβατή με την εντολή που έδωσε ο ελληνικός λαός στις 25 Ιανουαρίου. Και θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε το εξής, ότι εάν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, αυτό δεν θα είναι νίκη ούτε του ΣΥΡΙΖΑ των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα είναι νίκη της Ελλάδος και θα είναι νίκη των Ελλήνων πολιτών. Γιατί θα γίνει προς όφελος και της Ελλάδος και των Ελλήνων πολιτών. Κυρία Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, ας μου ταχώνετε, καλά κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Κύριε Δαβέτα, μου ταχώνει ότι παίρνω, λέει, πολύ συχνά το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό λέει. Χαμογελά όταν λέει, μιλάει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δεν χαμογελά όταν θα μιλήσετε εσείς που είστε Νέα Δημοκρατία. Εγώ, αυτό μου λέει. Ξέρω... Δέχομαι εγώ την κριτική. Εγώ τη δέχομαι την κριτική, κυρία Μαρία, να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπω μου χαμογελάτε και εμένα όμως, οπότε είναι εντάξει. Να κάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω για τη διαπραγμάτευση. Καταρχήν, να ευχηθώ να πάντα όλα καλά. Είναι χρέος όλων μας και είναι και περιττό αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να το πω πολύ γρήγορα. Ευχόμαστε να πάει καλά η χώρα. Όμως, μια διαπραγμάτευση πρέπει να μην έχει δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι να μην είναι υποταγή, δεν θα κάνουμε ό,τι λένε οι άλλοι, απόλυτα. Και το άλλο, να μην δημιουργεί μάρτυρες, να μην δημιουργεί αυτοκτονικές τάσεις. Εάν μπορέσουμε και βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στα δύο, αν μπορέσουμε την ευθύνη να την πάρουν οι πολιτικοί οι ίδιοι, ο Πρωθυπουργός, και όχι να μεταφέρει την ευθύνη προς τον κόσμο, δηλαδή αποποίηση ευθύνης, τότε έχει επιτύχει. Μάλιστα. Και καλώς να έρθει, εάν έρθει έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χρήστο, από την Επίδαυρο θα το μεταφέρω στους τεχνικούς μας αυτό που μου λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καρβούνη. Εγώ να συμφωνήσω με τον κύριο Τενταφυλλίδη, πραγματικά λύση με αύριο. Ωστόσο, θέλω να πω ότι η λύση με αύριο θα έχει μία γεύση από το χθες. Μην περιμένουμε αύριο συμφωνία που θα διαφέρει πολύ από αυτό που πήγε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, κύριε Τενταφυλλίδη. Δηλαδή μνημόνιο. Να είμαστε ρεαλιστές. Δεν ξέρω αν θα είναι μνημόνιο ακριβώς αύριο. Αύριο δεν θα είναι μνημόνιο. Αν θα είναι μια συμφωνία που θα έχει γεύσει από το χθες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάννης από τη Δάφνη λέει στον κύριο Τριανταφυλλίδη να μην πετάγεται και να μην διακόπτει τους συνομιλητές του. Κύριος Καλαρίτης. Σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Κύριος Καλαρίτης, θα κλείσουμε τον κύριο Καλαρίτη. Κύριε Τριανταφυλλίδη, με όλη τη συμπάθεια. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Γούι δεν κάνω. Το δημοσιογραφικό γούι δεν κάνω. Κύριε Καλαρίτη, κλείνουμε με εσάς. Θα μπούμε σε μια μακρά περίοδο αναταράξεων, ανεξαρτήτως του αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι. Και φοβάμαι αναταράξεων πιο ισχυρών ίσως από αυτές που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Δεν θα είναι εύκολη έξοδος από αυτό το πράγμα στο οποίο έχουμε μπλέξει εδώ και 5 χρόνια. Θα είναι επώδυνη και αυτή η πορεία, ακριβώς επειδή θα έχει αναταράξεις, θα καταστήσει την εθνική συνεννόηση μονόδρομο. Διότι αν δεν υπάρξει εθνική συνεννόηση, δεν θα έχουμε διλήμματα εντός ή εκτός ευρώ, μνημόνιο χωρίς συμφωνία ή όχι. Θα έχουμε εθνική συνεννόηση ή εθνική καταστροφή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη από την Καλυθέα, έχετε δίκιο που δεν σας έχω διαβάσει ποτέ μήνυμα που μου λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διαβάζω τα μηνύματά σας με προσοχή στις επόμενες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ τη Σοφία Τηλιάκου. Επικοινωνήσαμε, λέει, με το αστυνομικό τμήμα της Κάσου, που έγινε ο σεισμός 5,4. Αν θυμάμαι καλά, 5,4 ήταν, ή 5,4. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο κύριος Δαβέτας παρουσιάζει το νέο βιβλίο σας με τίτλο «Ήχη του σύμπατος», κύριε Δαβέτα. Ναι. Την 5η 11 Ιουνίου, ναι, στις 7 το απόγευμα. Μια συζήτηση με τον συγγραφέα τον Κώστα Γεωργουσόπουλο, σημαντικό συγγραφέα. Μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Μάλιστα. Τι πραγματεύεται και όλα. Καλή επιτυχία στο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι στο Polis Art Café. Στο Polis Art Café. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους. Τον κύριο Τριανταφυλλίδη, τον κύριο Σκρέκα, τον κύριο Φωτίλα, την κυρία Χρυσοβελώνη, τον κύριο Δαβέτα, τον κύριο Καρβούνη και τον κύριο Καλαρίτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, φίλες και φίλοι, εσάς. Πολύ κρίσιμη η μέρα σήμερα. Το βράδυ στην εκπομπή θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την τριμερή συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ-Ολάντ. Να είστε πάντα καλά το πρωί, Κόντρα Νιούς τα περίπτερα. Καλή σας νύχτα.